Γιατί πρέπει να ανήκω στην τεχνία των φαρμακοποιών για να ανοίξω μια επιχείρηση. Πετε μου, θέλετε να ανοίξετε φαρμακείο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω αυτή τη φιλοδοξία. Αλλά μπορεί κάποιος άλλος να θέλει. Φαρμάκι, θα δείτε. Φάρμακα δεν βλέπω. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα. Πρέπει να καταλάβετε ότι ή υπάρχει υπερπροσφορά. Αν υπάρχει υπερπροσφορά, τότε αυτό που λέει ο κ. Μαρίας ότι θα μπουν οι πολυεθνικές δεν ισχύει. Γιατί να μπουν, γιατί να επενδύσει οποιοδήποτε. Γιατί να πετάξουν έξω τους μικρούς. Μα δεν ξέρετε πώς λειτουργεί η οικονομία. Ξέρω πώς λειτουργεί η οικονομία. Διότι θα πιάσουν λοιπόν και θα πάρουν πέντε φαρμακεία μαζί, θα γαζώσουν μια περιοχή. Έχουν μπορεί να έχουν περισσότερα ωράρια, θα τους πετάξουν έξω. Και ρευστότητα για να έχουν περισσότερα ωράρια πρέπει να προσλάβουν κόσμο. Άρα σημαίνει ότι άνεργοι άνθρωποι με τους μισθούς που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. 586. Και γιατί έχει χαμηλούς στη χώρα. Γιατί έχει χαμηλούς μισθούς στη χώρα. Πάμε τώρα. Γιατί έχει χαμηλούς μισθούς στη χώρα. Γιατί διαλύσατε. Γιατί. Διότι εφαρμόσατε μνημόνιο. Γιατί δεν διότι κάνατε φυσιακή πολιτική. Διότι υλοποιείτε ένα σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης. Γιατί δεν παράγαμε. Διότι είχατε δεσμευτεί από την γιατί αρχή παράγαμε, ότι το μνημόνιο γιατί... πρέπει να μας φτάσει στις μισθούς είχαμε... Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Είχα... Γιατί είχαμε αυτό... σταματήσει να παράγουμε κ. Σκουρλέτη. Γι' αυτό το κάνατε. Γιατί είχαμε τεράστιο έλλειμμα και ζούσαμε με εισαγωγές κ. Σκουρλέτη. Και αυτή τη στιγμή το 2013, για να αναγνωρίσετε και μερικά καλά σε αυτήν την κυβέρνηση, καλό κάνει, το ισοζύγιο τρεχουσών εισαγωγών είναι θετικό. Είχαμε περισσότερες εισαγωγές από εισαγωγές. Όχι, είχαμε αύξηση των εξαγόνων προς το ΑΕΠ και είχαμε και μεγάλη αύξηση. Με τα πετρελαιοειδή. Και χωρίς τα πετρελαιοειδή έχουμε αυξήσει, αν σου πω στο ΤΟΑΕΠ το 2013. Γιατί η ελληνική οικονομία σιγά σιγά ξαναπαράγει. Και ξέρετε πότε θα αυξηθούν οι μισθοί. Ξέρετε πότε θα αυξηθούν οι μισθοί. Όταν γίνουν επενδύσεις, όπως παραδείγματος χάρη το ελληνικό, και δημιουργηθούν 30.000 θέσεις εργασίας και μειωθεί η ανεργία σε μια περιοχή, και όταν μειωθεί η ανεργία, τότε ο εργαζόμενος έχει διαπραγματευτική δύναμη. Όταν υπάρχει αφού τεράστια ενέργεια. Αφού διαλύεται τα συνδικάτα δεν... και τις συλλογές συμβάσεις, τι δίνει να έχει. Θα παρακαλούσα μόνο. Δεν είναι θέμα επειδή, κύριε Μηταράκη, μόνο η αγορά εργασίας. Είναι προσφορά και ζήτηση. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Επειδή τώρα είστε δύο εκπρόσωποι από την αντιπολίτευση, προς Θεού, δεν σκοπεύω στην αποτροπή κανένα σχολείο οτιδήποτε. Αλλά να δίνουμε την ευκαιρία στον κύριο Μηταράκη να απαντάει. Ούτως ή άλλως έχει μιλήσει πολύ περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο προς ένα, γιατί και ο κύριος Μαριάς και ο κύριος Κουρλέτης έχουν περίπου.